Ευχαριστώ. Ένα, επικοινωνία. Καταρχήν, του Διαβίτη έχει πρόσφατα πει, βάζοντας τη γλυκοσλιοπή που βλέπετε, επισημένοντας ότι υπάρξει επίσης και προ-καταστάσεων ακόμη στο σενάριο της ενδεχόμενης λόγησης και το IFG, fasting γλυκό σενάριο, υπόθεση για την ταυτοποίηση των προσπαθών αυτά που είπαμε στην πράξη. Επειδή ο διαβήτης και η κοινός φαίνεται από ένα σύνολο που υπάρξουν και υπήρξαν τα αναλυθεί σε ένα τεράστιο δείγμα πληθυσμού, είναι σαφής η πολύ μεγάλη πλέον επίπτωση των καρδιακών προβλημάτων. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία στο διάγραμμα αυτό επισημαίνει διπλασιασμό τουλάχιστον της επιπτώσεως των καρδιακών συμβαμάτων επί διαβητικού υποστρώματος. Το υπόστρωμα αυτό το διαβητικό με τους δρόμους αυτούς, αφενός μεν του αυξημένου οξυδωτικού στρες, παράλληλα της σύνωσης και της ισχυμίας, επιτελεί το έργο του. Το έργο του καταλήγει εν πολλής στην επαγωγή μυοκαρδιακής σύνωσης, η οποία μπορεί να αφορά περί μυϊκό ιστό, ενδομυϊκή ζώνη και περί εγκυακή ζώνη. Μπορούμε πια να βλέπουμε αυτές τις διαταραχές της σύνωσης σε σχέση με τη λειτουργικότητα της κοιλίας. Στην ουσία, ο διαβήτης συνδυάζεται με μία σειρά από διαταραχές της αριστερής λειτουργίας, κοιλιακής λειτουργίας, της κολπικής λειτουργίας. Συνυπάρχει, μην το ξεχνάμε, δυσαυτονομία, διαταραχή του αυτονόμου νευρικού συστήματος και βεβαίως υπάρχουν διαταραχές στο αγκιακό σύστημα και επομένως η κύλιο αρτηριακή σύζευξη είναι πολύ σχηδώς επηρεασμένη. Φαινότυποι στον διαβήτη της αριστερής κοιλιακής λειτουργίας κυρίως είναι αυτοί που περιγράφονται με τον όρο του διατηρημένου καρδιακής ανεπάρκειας με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης, που βέβαια προϋπόθεση για την ταυτοποίησή του είναι αυτά τα στοιχεία, τα κλινικά, η καλή, σε εισαγωγικά, κύριε Τρυποσχιάδη, με τη λειτουργικότητα των εξωστικών δικτών λειτουργία και βεβαίως αυξημένο τριβλικό πεπτίδιο και τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια είτε δομικών αλλοιώσεων της κοιλίας σε αριστηρήση του κόλπου και επιπροσθέτως διαστολική δυσλειτουργία, η περίφημη διαστολική δυσλειτουργία, η οποία όσο και αν πέραν τα χρόνια παραμένει επίκαιρη και ταυτοποιείται με τον φτωχό τρόπο, θα έλεγα, αλλά πρακτικό των δικτών που όλοι ξέρουμε. Φαίνεται ότι μπορούμε πια με αρκετή ακρίβεια στον πληθυσμό, ανάλογα με την ηλικία, έχουμε τους δείκτες πια και επικαιροποιημένους, ποιες είναι οι τιμές που πρέπει να υπάρχουν, τους μετράμε εύκολα, όπως επίσης για τους όγκους του αριστερού κόλβου, που είναι σημαντική παράμετρος, επίσης ξέρουμε ανά ηλικία πώς διαφοροποιούνται. Προτάσεις όπως αυτή να συμπεριληφθεί στον όγκο του αριστερού κόλπου, η λειτουργία του κόλπου είναι υποσυζήτηση, ενδεχομένως να αυξάνει την καταδεικνυόμενη επίπτωση διαστολικής λειτουργίας, δεν έχει περάσει την πράξη. Μπορούμε να μελετήσουμε τη λειτουργία του κόλπου, κύριε Τρυποσχιάδη, όπως πολύ καλά ξέρετε, και με πιο σύγχρονους τρόπους, πέραν αυτών που έχετε εισηγηθεί από μακρού. Και υπάρχουν ηλικιακές διαφοροποίησεις αυτών των δικτών. Είναι ενδιαφέρον ότι ακόμη και σε ένα πληθυσμό που ήταν εξορισμού φυσιολογικός πληθυσμός και μελετήθηκε για δείκτες φυσιολογικούς περιγραφικούς, είναι ενδιαφέρον ότι οι δείκτες της λειτουργίας του κόλπου σχετίζονται με την γλυκαιμία. Προφανώς μπαίνουμε στο σενάριο εδώ των οντοτήτων του προδιαβήτου, ακόμη και σε πληθυσμούς που εμείς χρησιμοποίησαμε για λόγους μελέτης για να βγάλουμε φυσιολογικές τιμές. Η λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας πλέον του κλάσματος εξωθήσεως μπορεί να εκτιμηθεί με το strain. Είναι ενδιαφέρον πάλι από τον ίδιο πληθυσμό, ο οποίος ήταν υποτίθεται φυσιολογικός, επιλεγμένα φυσιολογικός. Βλέπετε ότι δείκτες του strain σχετίζονται με την γλυκαιμία.
τυχαία ευρήματα, δεν ήταν ο σκοπός των μελετών αυτών, αλλά παρεπιπτόντως ενδιαφέροντα ευρήματα στην πράξη. Πέραν της γλυκοσβιωμένης αιμοσφαιρίνης, που είναι προγνωστικός δείκτης στους πληθυσμούς αυτούς για καρδιακά συμβάματα, φαίνεται ότι ο δείκτης, ο παραδοσιακός του ε+ε+τόνος της διαστολικής λειτουργίας, έχει συνεισφορά, βλέπετε, προγνωστική, η οποία είναι ποσοτικά μεγαλύτερη από αυτήν που μας δείχνει το strain σε αστείες κοιλίες. Είναι όμως ενδιαφέρον να δούμε αυτό το δεδομένο, ότι όλοι οι δείκτες και ανατομίας και λειτουργικότητας της κοιλίας έχουν μία μεταβολή που είναι σχεδόν γραμμική, ανάλογα με τον αριθμό των παραμέτρων των μεταβολικών που δεν είναι ελεγμένοι σωστά. Έτσι, βλέπετε λοιπόν ότι το φάσμα των επιπτώσεων στη λειτουργία και την δομή της αριστερής κοιλίας και του κόλπου είναι μία γραμμική συνέχεια ανάλογα με την ποσότητα των υποκείμενων μεταβολικών διαταραχών. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η μελέτη που κάνει, τι κάνει, συσχετίζει τις διαταραχές αγκιοδραστικότητος των υποδόριων αγκίων, και βλέπετε ότι αυτός ο τύπος διαταραχής που είναι ο πιο εξεσημασμένος σχετίζεται με πολύ μεγαλύτερες εκφράσεις ανατομικών διαφοροποιήσεων και στην αριστερή κοιλία και στον αριστερό κόλπο. Τι λένε οι οδηγίες οι πρόσφατες της Καρδιολογικής Εταιρείας? Ότι πρέπει να ταξινομήσουμε με καλύτερη ακρίβεια τους πληθυσμούς των διαβητικών, αυτοί που έχουν βλάβη οργάνων, έχουν πρωτεϊνουρία, νεφρική δυσλειτουργία σημαντική, δομικές αλλοιώσεις στην αριστερή κοιλία ή αμφιλιστροειδοπάθεια, είτε έχουν τρεις παράγοντες κινδύνου εξ αυτών ηλικίας, υπερτάσεως, δυσλιπιδημίας, καπνιστικής συνήθειας και παχυσαρκίας, υπάγονται στην πολύ υψηλού κινδύνου ομάδα. Υψηλού κινδύνου είναι αυτοί που έχουν διάρκεια πέραν των 10 ετών διαβήτου χωρίς να υπάρχει ένδειξη βλάβης από όργανο, έχοντας έναν τουλάχιστον παράγοντα επιπρόσθετο από τους αναφερθέντες. Μπορούμε να κάνουμε πιο ακριβή την κατηγοριοποίηση, την προγνωστική, χρησιμοποιώντας άλλα δεδομένα? Φαίνεται είναι 2β ένδειξη το πορτοκαλί, 2β, δηλαδή σχετικά χρήσιμη και αποδεδειγμένη ένδειξη, το να χρησιμοποιήσεις είτε CT, να χρησιμοποιήσεις είτε CT, είτε να χρησιμοποιήσεις σκορ ασβεστίου, είτε τον δείκτη της σχέσης της πίεσης των σφυρών. Ωστόσο, φαίνεται ότι 2α ένδειξη είναι η μελέτη της ποιότητας του τυχώματος των καροτίδων και των μυριαίων. Έτσι, εδώ φαίνεται ότι έχουμε λόγο να είμαστε επιθετικοί στην λήψη αυτών των πληροφοριών. Το πάχος του τυχώματος της καροτίδας δεν συνεισφέρει στην προγνωστική αναδιαστρωμάτωση. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι τα σκορ για το γενικό πληθυσμό καρδιακού κινδύνου δεν είναι εφαρμόσιμα στο διαβητικό πληθυσμό. Κάτι το οποίο δεν έχει δυστυχώς μελετηθεί όσο θα έπρεπε, παρότι έχει επισημανθεί εδώ και 20 τόσα χρόνια στις οδηγίες της Αμερικής Εταιρείας, είναι η δυσαυτονομία, οι διαταραχές του αυτονόμου νευρικού συστήματος. Ένα θέμα το οποίο παραμένει ανοιχτό. Επίσης, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι στην παραδοσιακή ταξινόμηση του διαβήτου τύπου 1, τύπου 2, όπου εμπεριέχεται και ένα μικρό ποσοστό της μορφής που υπάρχει αυτοάνωσο υπόστρωμα, φαίνεται ότι έχουμε περιθώριο να επαναταξινομήσουμε τον διαβήτη και να δημιουργηθούν αυτές οι υποομάδες που βλέπετε εδώ. Η μία υποομάδα είναι αυτή που έχει σημαντική αυτοάνωση υποδομή, η άλλη, η δεύτερη, που έχει έλλειψη στην ινσουλίνη σημαντική, η τρίτη από κάτω που έχει αντίσταση στην ινσουλίνη, η τέταρτη είναι η ομάδα εκείνη που αφορά κυρίως παχυσαρκία και η τελευταία είναι η ομάδα που έχει να κάνει με την ηλικιακή εκφύλιση. Τι πρακτική σημασία έχουν αυτά? Φαίνεται ότι
οι καρδιαγγειακές επιπτώσεις, και όχι μόνο, επιμερίζω το ενδιαφέρον εδώ στα καρδιαγγειακά, είναι εντελώς διαφοροποιημένες σε αυτές τις υποομάδες. Βλέπετε ότι η υποομάδα η οποία είναι η περισσότερο επιβαρημένη είναι αυτή η οποία έχει αντίσταση στην ινσουλίνη, η 3, έτσι, όπως επίσης λογικό είναι και οι πιο ηλικιωμένοι έχουν την χειρότερη πρόγνωση. Αντίθετα, αυτοί που έχουν το αυτοάνοσο υπόστρωμα, όπως και αυτοί οι οποίοι έχουν απλώς έλλειμμα ινσουλίνης, έχουν πολύ καλύτερη και διαφοροποιημένη, βλέπετε, πρόγνωση. Φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε. Όλα αυτά τα δεδομένα που μελετάμε περί φλεγμονών, περί ιδιαιτεροτήτων κλπ. Είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα έχουν και μια κλινική αντιστοίχηση στην πράξη. Μηνύματα από τις πρόσφατες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας είναι ότι μην πολυθεραπεύουμε την αρτηριακή πίεση στους ασθενείς αυτούς. Έτσι. Οι καταβυθείς της αρτηριακής πιέσεως πρέπει να είναι προσεκτικές. Και επισημαίνουν ότι το 80 χιλιοστά... υπάρχει κάποιο όριο στην αιμάτωση των στεφανίων, έτσι, δεν μπορούμε να υποβαθμίσουμε πάρα πολύ τη στροφή. Όπως επίσης, επισημαίνεται η ανάγκη να είμαστε πολύ πιο αυστηροί στην ρύθμιση της LDL. Σε αυτούς οι οποίοι είναι υψηλού κινδύνου, όχι πολύ υψηλού, υψηλού κινδύνου, πάνω από 10 έτη διαβήτης κλπ, πρέπει να έχουμε κάτω από 70 LDL. Είναι κρίσιμη πληροφορία που δεν έχει, στην πράξη τη βλέπω να μην εφαρμόζεται ουδόλως. Όπως επίσης, πρωτογενής πρόληψη με ασπιρίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στον πληθυσμό πολύ υψηλού κινδύνου. Έτσι, η μόνη περίπτωση είναι αυτή η ασπιρίνη, έχει φύγει. Επίσης, η μετφορμίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς που είναι παχύσαρκοι και είναι σε μέτριο κίνδυνο, χωρίς επίσημη γνωστή στεφανία νόσο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η βέλτιστη γλυκαιμική διαχείριση βελτιώνει τα καρδιαγγειακά προσδόκιμα. Πόσο πρέπει να τη βελτιώνουμε? Λάβετε υπόψη σας ότι σε ηλικιωμένους ασθενείς δεν χρειάζεται να έχουμε γλυκοσυλλειωμένη μοσφήνη 6. Έτσι, ενδεχομένως δημιουργούμε προβλήματα περισσότερα από υπογλυκαιμίες και κινδύνους αριθμικούς σε αυτούς τους ασθενείς. Για την επανεμάτωση. Φαίνεται στους διαβητικούς ασθενείς έχει σημαντικό ρόλο και η αρτοστεφανία παράκαμψη. Πρέπει να την βάζουμε πιο εύκολα στο παιχνίδι. Αντιπυκτική αγωγή στην κορμική αιμαρυγή. Φαίνεται ότι πρέπει να επιμένουμε στα NOAX. Όπως επίσης, προσέξτε εδώ, έχει ένδειξη 2α, πολύ καλή ένδειξη. Αν κάποιος είναι ακόμη και κάτω των 65 ετών και έχει διαβήτη, φαίνεται ότι ακόμη και με χαμηλό CHADVA score πρέπει να είμαστε ευένδοτοι, ευεπίφοροι στη χρήση αντιπυκτικής αγωγής. Όσον αφορά την επανεμάτωση, τις ενδείξεις επανεμάτωσης είναι ίδιες όπως τον γενικό πληθυσμό, όπως και για την καρδιακή ανεπάρκεια τα ίδια πράγματα ισχύουν και η βομπραδίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Τώρα, παράταση της διπλής αντιμομπεταλιακής αγωγής σε ασθενείς που έχουν το λόγο να το κάνουν, αφορά μόνο αυτούς που είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο. Έτσι. Αυτός είναι ο πληθυσμός. Όπως επίσης, αυτούς που έχουν και περιφερική αρτηριοπάθεια, φαίνεται ότι η χαμηλή δόση της ριβαροξαμπάνης μπαίνει πλέον προς χρήση. Θα γίνει ζεύξη προς την επόμενη ομιλήτρια με το θέμα αυτό των νέων θεραπείων. Και τελειώνω εδώ, ότι τελικά φαίνεται ότι πρέπει να αρχίζουμε να εξατομικεύουμε την διαχείριση του διαβητικού ασθενούς για μία σειρά από λόγους που ακροδηγώς τους ανέφερα. Δεν είναι ομοιογενής πια η ομάδα των διαβητικών, πρέπει να συνειδητοποιηθεί αυτό και καλό θα είναι στρατηγικές μαζικής διαχείρισης, κύριε Παρασκευαίδη, εμπροκειμένου να αρχίσουν και να λιγοστεύουν. Χρειάζονται πιο καλές και εξειδικευμένες προσεγγίσεις. Είδατε τι διαφορετικές προγνώσεις έχουν οι ασθενείς με διαβήτη όλοι, αναλόγως των υποστρωμάτων που ακόμη δεν τα έχουμε στην κλινική πράξη εισηγηθεί και εφαρμόσει. Εξάλλου είναι πολύ πρόσφατα δεδομένα, του 19 είναι αυτά τα δεδομένα τα οποία σας έδειξα. Άρα λοιπόν, πεδίο δόξης λαμπρό για κλινική διαφοροποίηση στο διαβήτη. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστήσω τον κύριο Θανασόπουλο για όσα μας υπενθύμησε, αλλά κυρίως γιατί μας
έδωσε πλέον να καταλάβουμε ότι δεν είναι το θέμα καρδιά και διαβήτης. Είναι πολλές υποκατηγορίες και διαφορετικές, φαντάζομαι, και θεραπευτικές τοποθετήσεις και για κατηγορίες διαβητικών, αλλά και για κατηγορίες καρδιοπαθών. Ευχαριστώ πολύ. Από το ακροατήριο, ο κύριος Τουμανίδης. Γιώργο, που ήθελα να κάνω μία ερώτηση έτσι λιγάκι αφελή. Αν έχουμε έναν πεντάρι ο οποίος έχει ένα ήπιο ζαχαρό διαβήτη τύπου 2, ο οποίος με τη μείωση του βάρους, με τη διατροφή, την άσκηση και τη μετφορμίνη, έχει πλέον μία φυσιολογική γλυκόζη, μία φυσιολογική γλυκοζημένη αιμοσφαιρίνη από εκεί για το υπόλοιπο της ζωής του. Αυτός έως πότε κατατάσσεται στους διαβητικούς και πόσο θεωρείται ότι συνεχίζει να έχει επίπτωση του διαβήτη στην καρδιά? Ο κύριος Τουμανίδης ποτέ δεν κάνει αφελείς ερωτήσεις. Έχοντας την προνομία μιας βαθιάς κλινικής εμπειρίας, αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο είναι το σύνηθε σενάριο στην κοινωνικοπολιτισμική διαφοροποίηση του δυτικού κόσμου. Έτσι. Είναι το πιο συνηθισμένο σενάριο. Λοιπόν, εδώ οι απαντήσεις εξατομικεύονται. Ούτε πρόκειται να υπάρξουν κατευθύνσεις οδηγίες στο θέμα αυτό, το οποίο είναι, όπως ενδεχομένως υποσημαίνεται, κοινωνικοπολιτισμικές εκτροπές. Δεν είναι πραγματική παθολογία. Αν μου επιτρέπετε, η έκφραση, η επίδραση... Συγγνώμη. Η έκφραση, η επίδραση του διαβήτη στην καρδιά έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι η άμεση επίδραση του διαβήτη με τη μορφή της μυοκαρδιοπάθειας, της προσβολής του μυοκαρδίου, το οποίο είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό από την προσβολή της καρδιάς άμα ο διαβήτης χαλάσει τις στεφανίες αρτηρίες. Και δυστυχώς σε αυτό που λέμε για το διαβήτη, μπερδεύουμε την καρδιακή ανεπάρκεια στο διαβητικό, ο οποίος μπορεί να έχει και υπέρταση και στεφανία νόσο, με τη σπάνια μορφή της διαβητικής μυοκαρδιοπάθειας, η οποία παρατηρείται σε ασθενείς οι οποίοι έχουν μόνο διαβήτη και τίποτα άλλο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχουμε υπόψη. Και Γιώργο, θα ήθελα τη γνώμη σου. Νομίζω, Φίλιππε, έθεσε στο δάκτυλο επί τύπου των ύλων. Έχει υπερτονιστεί η διαβητική μυοκαρδιοπάθεια. Ως οντότητα φυσικά υπάρχει, είναι αφιζητός, αλλά η επίπτωσή της δεν είναι τόσο μεγάλη. Έτσι, από την μικρή κλινική μου εμπειρία, η επίπτωση τουλάχιστον στον δικό μου πληθυσμό είναι ελάχιστη. Και στο δικό μου. Έτσι, είναι. Άρα, λοιπόν, όλες οι συζητήσεις που γίνονται για την διαβητική μυοκαρδιοπάθεια θα έλεγα ότι είναι χρήσιμες μεν, αλλά εκτρέπουν το ουσιαστικό κλινικό ενδιαφέρον των ακροατηρίων και θα πρέπει λιγάκι έτσι να το ανατοποθετήσουμε. Γιατί, όπως είπες πολύ σωστά, το πρόβλημα είναι οι συμπαρομαρτούσες νοσηρότητες. Όχι συμπαρομαρτούσες συνοσηρότητες, όπως είπε κάποιος, όσο συμπαρομαρτεί. Έτσι, έτσι λοιπόν. Ναι, κυρία Μητράκου. Πες το. Αρχή μας είναι των διαβητολόγων ότι η μακροαρχαιοπάθεια, όπως θέλετε ορίστε, αρχίζει πριν ακόμα την εκδήλωση του προδιαβήτου. Και ο στόχος μας είναι να βγούμε πιο νωρίς στη θεραπεία, διότι τη στιγμή που διαγνώσουμε τον διαβήτη με σάκαρο 126 και πίσω για θεραπεύμα, έχουμε φτάσει πολύ μεγάλο παράθυρο της μακροαρχαιοπάθειας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καρδιολογική παρένθεση που μας υπενθυμίζει ότι ο διαβήτης είναι μια αγκιοπάθεια που τυχαίνει να είναι ανεβασμένη. Αστείευουμε τώρα και γλυκόζη για να πειράξω και τη συμφοιτήτριά μου να την παρουσιάσω. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Αθανασόπουλο και με αρκετή δόση ζήλιας να παραδώσω την κυρία Μητράκου στο